Έτσι, αυτή η απαράδεκτη λογική να καταργηθεί το δυσπρόσιτο. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα για να γίνουν άμεσα προσλήψεις έτσι, συναδέλφων αναπληρωτών, γιατί έγινε η πρώτη φάση, οι προσλήψεις ήταν ελάχιστες. Έτσι, τι θα κάνετε τώρα για να γίνουν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Εμείς με τα μπαλώματα που λέει ο προϊστάμενος, ότι θα φέρουμε αναπληρωτές στην τρίτη, τέταρτη φάση, που θα πάει το Δεκέμβρη, τα καλά Χριστούγεννα, όπως έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, και με συναδέλφους αναπληρωτές, οι οποίοι θα είναι έτσι, περιορισμένων δικαιωμάτων κτλ. Εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Έτσι. Μόνιμοι λοιπόν διορισμοί εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να καλυφθούν πραγματικά τα κενά και να λειτουργήσουν τα σχολεία με αξιοπρέπεια, έτσι, και πολύ περισσότερο συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική, ειδικά για αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία. Έτσι. Έχετε τεράστια ευθύνη να την αναλάβετε εξ ολοκλήρου. Δεν μπορούμε πλέον άλλο σε αυτή τη λογική έτσι, της κοροϊδίας, του εμπεγμού. Έτσι, 1,5 χρόνο τώρα μας λέγατε το ένα, λέγατε το άλλο κτλ. Η πράξη μάλιστα. Χρησιμοποιείται ναι, ένα β' πληθυντικό πρόσωπο διαρκώς. Μάλιστα, ήρθε και ο Πρωθυπουργός στην Κάνδανο. Ήρθε και ο Πρωθυπουργός, είναι γνώστης το τι ακριβώς ζητάει το εκπαιδευτικό κίνημα και η τοπική κοινωνία. Έτσι έκανε περιοδεία, κατέθεσε στεφάνι, έβαγε και τώρα μας έστειλε το λογαριασμό. Ότι καταργεί τα δυσπρόσιτα και οδηγεί σε αργό θάνατο τα σχολεία. Λοιπόν, ας αναλάβουν όλοι οι υπεύθυνοι τις ευθύνες του και τι θα κάνουν. Και εδώ πέρα δεν μιλάει ούτε η ΕΛΜΕ μόνο, ούτε στο, πώς το λένε, οι συνάδελφοι από την πρωτοβάθμια. Παρά το ύψος μιλάει, κύριε Λιόντο, είμαι έτοιμος να αναλάβω και να μιλάει, μιλάει όλη η τοπική κοινωνία, όλη η τοπική κοινωνία, μάλιστα σήμερα πρέπει να το γνωρίζετε και να το ξέρει όλος ο κόσμος, έχουν κλείσει όλα τα σχολεία με αποφάσεις συλλόγων γονέων, με κοινές έτσι συνεδριάσεις γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί και ο Δήμος έχουν αποφασίσει ότι δεν πάει άλλο. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτα παρακάτω από αυτό που λέμε, έτσι. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα, θα κάνουμε οτιδήποτε να υπερασπιστούμε και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και το δημόσιο σχολείο και τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μόνιμων και αναπληρωτών. Μία κουβέντα ακόμα πριν απαντήσετε για το μέγεθος της κοροϊδίας. Σας λέω το εξής. Είμαι ο διευθυντής πρωτοβάθμιας. Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας. Το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε εχθές φέρει υπογραφή 7 Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι όταν ο κύριος Τσίπρας περιόδευε στην Κάνδανο και στην Παλιόχωρα και είχε τις επαφές με το Δήμο, με τους διευθυντές και τα λοιπά και τους έλεγε ότι θα εξετάσω το αίτημα να ενταχθεί στα δυσπρόσιτα, πολύ απλά κορόιδευαν τους πάντες και απλά περίμεναν να περάσει αυτή η επίσκεψη και να δημοσιεύσουν 1 μήνα και 5 μέρες μετά αυτό που είχε βγει στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Τελειωμένη απόφαση δηλαδή, την απόφαση την ηλυμένη που απλά περίμεναν να φύγει από εδώ και να γλιτώσουν τις όποιες αντιδράσεις. Η κοροϊδία στο τετράγωνο. Αυτό μόνο έχουμε να πούμε. Έτσι.